αυτό. Όταν βγαίνει ένας υπουργός της δικαιοσύνης, ένα μέλος της κυβέρνησης και λέει κάτι, δεν μπορεί να το παίρνει πίσω την ίδια στιγμή. Κύριε Καραγκουνή, αυτό λέω. Έχει την πρόθεση να το πράξει. Τώρα, κύριε Καραγκουνή, αλλά οι προθέσει κυρία Χρυσοβελώνη σε μια κυβέρνηση δεν υπάρχει. Υπάρχει πρωθυπουργό, υπάρχει επιτροπή. Καταλαβαίνετε τι σα λέω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δικοματική την οποία εμεί έχουμε στήσει για τι γερμανικέ αποζημιώσει. Είναι ένα σύνολο καμβά πραγμάτων. Μέσα στον καμβά αυτό, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι και αυτή η δήλωση. Προσέξτε, όταν υπάρχει μια δήλωση κυβερνητικού στελέχου, του αρμοδίου κυβερνητικού στελέχου, του υπουργού τη δικαιοσύνη, πρέπει να το κάνει. Δεν υπάρχουν προθέσει. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε λίγο για να καταλάβουμε τι γίνεται. Όταν ένα στέλεχος της κυβέρνησης βγαίνει και λέει και δεσμεύεται για κάτι. Πρέπει, τότε πρέπει να συνοηθεί νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό που το πει. Σας είπε ότι έχει την πρόθεση να πράξει. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν έχει συνοηθεί με τον Πρωθυπουργό. Παιδιά, είναι σαφές. Έχει την πρόθεση και τα αφήσει στον Τσίπρα. Κύριε, είπε, με συγχωρείς ένα λεπτό. Είπε ότι εξέταση... Οπότε αν δεν γίνει θα είναι δηλαδή αγιά σου. Λοιπόν, ένα λεπτό. Το λέμε για τον κόσμο κύριε Καμπούρη. Ένα λεπτό γιατί υπάρχει νομίζω κάποια παρανόηση. Είπε ρητός ότι νομικό θέμα και θέμα βούλησης δικής του δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως πολιτικό ζήτημα και για το πολιτικό ζήτημα περιμένει απόφαση. Καθίστε γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα να ξαναγυρίσουμε αυτό λίγο για να το σχολιάσουμε. Λέμε για τις διαπραγμάτευσεις πρώτα απ' όλα. Κάτσε γιατί να τελειώσουμε με τον κύριο Ρωμανιά γιατί υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που έχουμε. Βεβαίως, έθεσε ένα θέμα στο οποίο πρέπει να δοθούν λύσεις. Μας λέει λοιπόν την άποψή του από την καινούργια του θέση, την υπεύθυνη θέση του Γενικού Γραμματέα, ότι διεπίστωσε ότι οι αναλογιστικές μελέτες πάνω στις οποίες βασίστηκε η μείωση των συντάξεων και η αύξηση των ωρίων ηλικίας. Και η αύξηση των ωρίων ηλικίας είναι μούφα. Είναι πλαστά, ναι. Κύριε Ρωμανιά. Δεν είπα τη λέξη πλαστά. Δεν το είπε. Είπα τη λέξη αντιεπιστημονικές και πορείς αξίας. Και για τα σκουπίδια. Ωραία. Τότε να ξαναφύγουμε. Όχι, περίμενε. Οι μελέτες αυτές και μπορεί να το δει ο καθένας. Και μπορεί να ανοίξει ένα εγχειρίδιο αναλογιστικής, να δει πώς υπολογίζονται οι αναλογιστικές μελέτες. Να αυξήσετε τότε τις συντάξεις. Ένα λεπτό. Είπα λοιπόν ότι οι μελέτες θα πρέπει να επαναληφθούν. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Έτσι. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Άμεσα. Με συγχωρείτε, δεν είναι σοβαρό. Τέτοιο, εδώ πρέπει να μπούμε. Άκουσε κάτι. Δεν είναι σοβαρό. Είναι σοβαρότατο. Είναι ένα θέμα που ανατρέπει τα θεμέλια όλη τη πολιτική που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα πραγματικά επειδή λέτε διάφορα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Ή ότι έχουν μηδενίσει τα ταμεία, μετά δεν έχουν μηδενίσει τα ταμεία. Όχι, ή έχουν πληρώσει για τον ένα μήνα συντάξει. Τον άλλο μήνα λέτε, την άλλη μέρα λέτε ότι θα έχουμε μέχρι το 17. Έχετε πει διάφορα πράγματα. Σας άκουσα τελευταία φορά ότι η κυβέρνηση λέει, κάποιος σας είχε ψιθυρίσει ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε παίξει ομόλογα τα αποθεματικά. Αυτό δεν είχατε πει. Το είχατε πει. Κάποιος σας είχε ψιθυρίσει. Το ξέρετε ότι αυτό γίνεται παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Σε όλα τα ταμεία. Ένα λεπτό γιατί ότι. Να ρωτήσω κάτι κύριε Ρωμανιά. Τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση παίρνει τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων για να ξεχρεώσει τα χρέη. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Μη μου χρησιμοποιείτε σε αυτή την τακτική που δεν μου αρέσουν. Τη λέξη ψιθυρίσει δεν την έχω πει ποτέ. Ήρθατε, τη λέξη ψιθυρίσει την ακούω πρώτη φορά από εσάς. Το έχετε πει ναι ή όχι. Τι? Αφήστε το ψιθυρίσει. Ότι κάποιος σας είπε ότι. Όχι, δεν μου είπε κάποιος. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Μάλιστα, αυτό γίνεται σας λέω παγκοσμίως. Σε όλα τα ταμεία. Και εγώ θα σας πω προς επίρρωση αυτής της παραδοχής που είδατε. Τώρα, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα ασφαλιστικά ταμεία για να πληρώσει το χρέος. Συμφωνείτε με αυτή την. Δεν έχει πάρει από τα ασφαλιστικά ταμεία η κυβέρνηση ούτε ένα ευρώ. Λοιπόν, δεν έχει πάρει. Εντάξει, λοιπόν. Έτσι. Προφανώς εννοείται το γράμμα που έστειλε. Μας παρακολουθεί ο κόσμος. Μας παρακολουθεί ο κόσμος. Και πετάτε. Δεν σας έχει πει κανένα. Πετάτε σφήνες από εδώ και από εκεί. Και δεν περιμένετε να ακούσετε την απάντηση. Ποια ομόλογα, το έχω γράψει. Μελέτη έχω κάνει γι' αυτό. Ότι μελέτη έχω κάνει. Τι ψιθυρίσει. Χρόνια τώρα ασχολούμαι με αυτό. Σιωπή, λεφτά δεν έχει πάρει. Αυτό γίνεται παντού. Άλλοτε τι γίνεται παντού. Παντού γίνεται αυτό. Άρα λέτε κύριε Καραγκούνη που είναι ανακριβές, λέει ο κύριος Ρωμανιάς. Δεν έχουν πάρει λεφτά. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει πάρει μέχρι στιγμή. Σας είπε κάποιος. Μαθέτησε ένα ερώτημα. Άκουσε κάτι. Κάτσε το ίδιο συνεχώς. Σούπε. Μα έχει βγει και τα έχει πει δημόσια. Ρε παιδί μου, μισό λεπτό. Έχει πει διάφορα πράγματα τα οποία τα λέει. Ο κύριος Στρατούλης. Μα δεν δώσανε ούτε ένα ευρώ, λέει. Ο κύριος Στρατούλης έστειλε ένα γράμμα. Το πες στη Βουλή. Του δώσανε λεφτά, του δώσανε τα ταμεία. Να μιλήσει, προσπαθούμε. Δεν έστειλε γράμμα. Ο Στρατούλης είπε ότι θέλει 1.700 προσλήψεις γιατί είναι αποδυναμωμένα. Επειδή μου δεν έλεγε στα ταμεία. Ότι έστειλε ένα γράμμα στα διοικητικά συμβούλια. Μπορεί να με αφήσει να το πω. Να το πω γιατί εδώ να γίνουν κατανοητά μερικά πράγματα γιατί ο κύριος Καραγκούνης πετάει μια σφίνα, μετά πετάει δεύτερη, τρίτη και δεν αφήνει καμία απάντηση. Κάποιος ήταν λοιπόν. Πρέπει να ξέρεις λοιπόν ότι έχω κάνει 30 μελέτες δημοσιευμένες.
που τα λέω αυτά τα πράγματα. Όχι μου είπε κάποιος και μου ψιθύριζε κάποιος. Ούτε μου λέει ούτε μου ψιθυρίζει κάποιος. Αφήστε τις μελέτες. Αυτά που έχω να. Όχι, αφήστε τις μελέτες. Αυτά είναι οι μελέτες. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν κάνουμε. Τις έχω υπογράψει και έχω δημοσιεύσει. Μην μου λέτε, μου είπε κάποιος, μου ψιθύρισε κάποιος. Η κυβέρνηση δεν είναι προθέσεις. Δεν είναι τις προθέσεις που θέλουμε. Όπως ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης. Κύριε Ρωμανιά, με συγχωρείτε. Υπάρχουν και άλλοι να μιλήσουν που περιμένουν πραγματικά. Μισό λεπτό. Έχουν δοθεί λεφτά από τα ταμεία τα σφαίρα. Ούτε ένα ευρώ. Δεν έχει δοθεί από τα ταμεία. Τελείω. Δεν έχει γίνει λοιπόν γράμμα πουθενά σε κανένα άλλο. Α, το γράμμα δεν έχει δοθεί, σου λέει ευρώ. Γιατί αρνηθήκανε. Θέλω να σου πω για το γράμμα. Όχι. Θέλετε να σα πω. Αρνήθηκαν τα ταμεία ή δεν ζητήσατε. Θα πω τι έγινε. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έστειλε ένα έγγραφο στην οικονομική, στην οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και είπε ότι να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος που εδώ και 4 χρόνια εφαρμόζει το ΙΚΑ. Να χρησιμοποιηθεί από την ανάποδη. Να δοθούν δηλαδή ρευστά για ένα χρονικό διάστημα 4, 5, 10 ημερών και στη θέση τους να πάνε ομόλογα. Και σε 10-15 μέρες ή 4 μέρες δοθήκανε. Αυτό είπε. Δοθήκανε. Όχι. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει δοθεί. Δεν έχει δοθεί, σου λέει. Γιατί διαφορούν τα διοικητικά συμβούλια. Γιατί τα διοικητικά συμβούλια δεν ψηφίσανε. Από το έγγραφο προβλέπεται ότι αυτό θα γινόταν. Μπορεί να μας κριτικάρει το έγγραφο που έγινε. Μπορεί να μας το κριτικάρει. Όμως είναι άλλο θέμα τώρα. Ποιος το ζητάει δηλαδή. Κύριε Οικονομία, ποιος το ζητάει. Ο Μπακάλης της γειτονιάς ή ο υπουργός της κυβέρνησης τώρα. Παραλαμβάνετε λίγο για τα τρελωτικά. Κύριε Καραγκούνη, σας αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Αλλά αν δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ και είναι ακριβές αυτό. Δεν μπορείτε να το επικαλεστείτε. Γιατί πριν από λίγο λέγατε άλλο. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ποιο το ζητάει, θα δούμε τι θα γίνει. Ποιο το ζητάει, δεν θα κυβέρνηση. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα το είχα το κάνει εδώ και χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επανέρχομαι για να πω μόνο τούτο. Να πω μόνο τούτο. Όχι, κύριε Καπούρα, σοβαρότητα για αυτό το λέω. Κύριε Καπούρα, κύριε Οικονομέα. Για να επανέλθει το να δοθούν αυτοί οι ολίγοι. Ένα λεπτό. Για να δοθούν αυτά τα χρήματα. Κύριε Ρωμανιά, για λίγε μέρε. Απαιτείται σύμφωνη γνώμη. Το διοικητικό συμβούλιο. Η οποία δεν υπήρξε. Όχι. Μα ευχαριστούμε, κύριε Ρωμανιά. Περιμένετε λίγο. Πώς κρίνετε την εκδήλωση κυβέρνηση να ζητήσει από τα χρήματα. Για πείτε. Την κριτικάρετε ή δεν την κριτικάρετε. Εσείς πώς 4 χρόνια. Δεν αφήστε τώρα τι κάναμε εμείς. Την κριτικάρετε ή δεν την κριτικάρετε. Εμείς τα είχαμε διασφαλίσει, κύριε Ρωμανιά. Και τα χρηματοδοτικά κοινά που λέει ο κύριο Μπαλάβα τα είχαμε εξασφαλίσει. Και τα 7,2 τα είχαμε εξασφαλίσει. Ευχαριστούμε για την παρουσία σα. Περιμένετε λίγο. Μισό λεπτό. Κύριε Καρακατσούνη, παρακαλώ. Μετά, έχουμε γύρω. Αλλά πρέπει να μιλήσουν όμως. Είναι και ο κ. Καραθανασόπουλος, ο οποίος με κοιτάζει λοξά. Εσείς δεν μιλήσατε. Όχι, να μιλήσουν και ούτε εγώ μιλήσα. Δεν υπάρχει ένα ρεσιτάλ στρεψοδικίας και αοριστολογίας στα μιλιά του κ. Καραγκούνη. Δικαίωμά του είναι να πιστεύει ότι έτσι κάνει αντίστοιχο. Μπορεί να παρακολουθεί ο κόσμος και θα ακούει αυτά που λέμε. Μπορεί να το θεωρείτε ρεσιτάλ, αλλά όχι να λέτε ότι δεν μιλήσατε. Όταν είπατε. Εγώ πάντως βλέπω υποχωρήσεις. Ζητήσα να πάω. Εγώ πάντως βλέπω υποχωρήσεις. Εγώ πάντως βλέπω υποχωρήσεις. Κύριε Καρακατσούλη, παρακαλώ για να προχωρήσουμε. Γιατί μια τοποθέτηση θα κάνουμε διάλειμμα μετά ο κ. Καραθανασόπουλος και η Ρέξο Βερόνη. Παρακαλώ, κύριε Καρακατσούλη, μιλάμε για τις διαπραγματεύσεις.